Αυτό το διήμερο ουσιαστικά, η Τετάρτη και η Πέμπτη, θα είναι οι δύο μέρες όπου το κύριο χαρακτηριστικό είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η ενισχυμένη βόρειοι άνεμοι που ακόμα συνεχίζουν να επικρατούν στα πελάγη, καθώς επίσης και βέβαια οι λίγες βροχές δυστυχώς οι οποίες σημειώνονται ως επιτοπλίστων σε βόρειες περιοχές, λιγότερες σε νότια και αυτές βέβαια ασθενείς βροχές και πολύ καλά είπατε και εσείς οι ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Όλα αυτά φαίνεται ότι θα συνεχίσουν και σήμερα αλλά ακόμα σε πιο ήπιους θα λέγαμε ρυθμούς, τουλάχιστον μέχρι τις απογευματινές ώρες. Και οι άνεμοι είναι αισιόδοξοι ότι από το μεσημέρι προς το απόγευμα και μετά και αυτοί με τη σειρά τους θα αρχίσουν να εξασθενούν και έτσι θα αποκατασταθούν και οι θαλάσσιες συγκοινωνίες χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Βέβαια η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή και σήμερα με τη μέγιστη τιμή να φτάνει κοντά στους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου ιδιαίτερα για τα νότια. Η καιρική κατάσταση όμως φαίνεται να αλλάζει ακόμα προς το καλύτερο ιδιαίτερα από αύριο Παρασκευή, όπου τα φαινόμενα πλέον περιορίζονται ίσως και πολύ μεμονωμένα αλλά και πολύ πιο ασθενή στις ορεινές κυρίως ζώνες, κάτι το οποίο και αυτό όπως σας είπα δεν θα είναι ιδιαίτερο. Γενικά θα είναι καλύτερες κατά τα άλλα οι καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα στα νότια αλλά και στα βόρεια, θα έχουμε και ηλιοφάνεια και βέβαια αυτό θα βοηθήσει σιγά σιγά και τη θερμοκρασία να ανέβει σε λίγο υψηλότερα επίπεδα. Βέβαια το πρωί θα παραμείνουν γενικά αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Τώρα οι βοριάδες παραμένουν και για αύριο Παρασκευή αλλά και για όλο το Σαββατοκύριακο με μια ένταση όμως που θα φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ, εξαίρεση ίσως στο νομό Λασιθίου όπου εκεί η ένταση των ανέμων μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 6 μποφόρ. Τώρα όσον αφορά τις θερμοκρασίες, όπως σας είπα αρχίζουν να ανεβαίνουν σιγά σιγά. Οι ελάχιστες βέβαια όλες τις μέρες, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Και οι μέγιστες, τουλάχιστον προς την Κυριακή, θα δούμε και πάλι να ανεβαίνουν προς τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι λοιπόν τα δεδομένα του καιρού που έχουμε. Κρατάμε αυτό που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Είναι δηλαδή η εξασθένιση των δυνατών ανέμων που έχουν προκαλέσει τα προβλήματα και προκαλούν τα προβλήματα. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και μετά χειμώνας είναι και κρύο, θα κάνει και όλα τα υπόλοιπα ως καιρικά φαινόμενα θα τα έχουμε, κύριε Λέκα, ούτως ή άλλως. Ακριβώς, αλλά όπως σας είπα τελειώνει αυτή η καιρική κατάσταση και βαδίζουμε προς ένα ήπιο, ας το πούμε έτσι, βορείου ρεύματος καιρό, τον οποίο τον γνωρίζουμε εμείς ότι εκφράζεται έτσι με τις συννεφιές, το κρύο, τη νύχτα και όπως σας είπα τις ασθενείς παροδικές βροχές και από Δευτέρα φαίνεται ότι θα πάμε σε ακόμα καλύτερες καιρικές συνθήκες οι οποίες θα δώσουν και αρκετά υψηλότερες θερμοκρασίες μες τη βδομάδα με την καλοκαιρία που θα επικρατεί.